Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Και κάπως όχι προγραμματισμένο, μιας που η έμπνευση του βίντεο μου ήρθε μόλις σήμερα με χθες, εξαιτίας ενός διαλόγου που είχα στο Facebook. Όπως είδατε ήδη από τον τίτλο, μιλάμε για ακόμα μία φορά για τα ασύλ. Και αυτή τη φορά θα δούμε και θα ξεκαθαρίσουμε τι είναι το ασύλ στην τελική. Αν και νομίζω το έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές, αλλά ας το κάνουμε ακόμα μία. Οπότε σήμερα θα δούμε τι είναι το ασύλ. Για αυτά τα πουλιά έχω ήδη κάνει 3 βασικά βίντεο. Το πρώτο ήταν το ντοκιμαντέρ μου περπατώντας με τους ασύλ. Το δεύτερο ήταν ένα διάγραμμα που σας έδειχνα πάνω κάτω τα ασύλ και τη συγγένειά τους, τις διάφορες ράτσες, υποράτσες, οικογένειες και όλα αυτά. Και το πιο πρόσφατο βίντεο ανάλυση στα ασύλ ήταν για το πρότυπο ράτσας. Και τα 3 αυτά βίντεο θα τα βάλω κάτω στο καρφιτσωμένο σχόλιο το συνδεσμό τους να τα δείτε, γιατί πρακτικώς βοηθάνε πολύ σε αυτό το σημερινό βίντεο. Όπως είπα λοιπόν, εχθές είχα έναν διάλογο στο Facebook με έναν τύπο για το τι είναι ασύλ και τι δεν είναι. Το θέμα του βίντεο όμως πρακτικώς έχει να κάνει πάλι με το κλασικό φαινόμενο που συναντάμε στην Ελλάδα με τις ονομασίες των ζώων. Λίγο πολύ. Απλώς το συγκεκριμένο βίντεο είναι αφιερωμένο για την περίπτωση των ασύλ. Με χτύπησε τέλος πάντων αυτή η συζήτηση και είπα να το κάνω βίντεο, έτσι για να ξεκαθαρίσω και τα ασύλ με τα ονόματά τους τι παίζει. Αρχικά θα σας βάλω να δείτε το διάλογο κουβέντα προς κουβέντα για να έχετε κι εσείς μια σωστή γνώμη και εικόνα για το τι παίχτηκε εκεί πέρα. Λοιπόν, είδατε το διάλογο. Οι πιο πολλοί ίσως περιμένατε κάτι έτσι στυλ χωριάτι, βρυσιές, μπουνιές, κλωτσιές και όλα αυτά τα ωραία διαδικτυακά πράγματα που συναντάμε πολλές φορές σε σχόλια του YouTube, του Facebook ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Όχι, εντάξει, μπορώ να πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε ok χαρακτήρα απέναντί μου. Δεν ήταν επιθετικός ούτε απαραίτητα εξυπνάκιας. Αλλά από την άλλη, όπως είδαμε, δεν δεχόταν και τόσο εύκολα μια άλλη γνώμη, μια άλλη άποψη. Θα έλεγα πως είναι κάπου στο φάσμα του κανονικού ανθρώπου και του χωριάτη. Ναι μεν έχει τρόπους στη συζήτησή του και δεν βρίζει, προσβάλλει οτιδήποτε, αλλά ούτε και δέχεται και εύκολα μια νέα άποψη που πιθανώς να είναι και πιο σωστή. Τέλος πάντων, δεν ήταν κακός τυπάκος αυτός. Τον έχω ξαναδεί κιόλας εκεί σε ομάδες στο Facebook, έχει και καλά ασύλ. Βέβαια, μερικά που έχει δεν μου πολλά αρέσουν, όπως αυτό που φαινόταν λίγο έτσι στη φωτογραφία. Γιατί έχουμε κάπως έτσι πιο κοντή βρύτσα και την αχτή και φεύγει λίγο από το ωραίο αεροδυναμικό ίσιο πρότυπο της φίλης που είχαμε αναλύσει. Εντάξει, τέλος πάντων, η κάθε κατηγορία ασύλ εννοείται πως έχει και μερικά ίσως δικά της πιο ατομικά χαρακτηριστικά. Εγώ στα χαρακτηριστικά που έκανα τότε το βίντεο μιλούσα εννοείται για την πλειοψηφία των φουλ μαχητικών πτηνών. Λοιπόν, όπως όμως καταλάβατε πρακτικώς μέσα από το διάλογο με αυτόν τον άνθρωπο, γι' αυτόν ισχύει ένα πράγμα. Ότι πρακτικώς η μαχητική φυλή του Κοτόπουλου ονομάζεται διαφορετικά πρακτικώς με βάση και τον τρόπο που παλεύει. Όπως είδατε, μου λέει ας πούμε, άλλο είναι το ασύλ, άλλο είναι λέει το βραζιλιάνικο, άλλο το χιντ και πάει λέγοντας. Δηλαδή με βάση τη μάχη. Βέβαια όταν του λέω ότι και τα δικά μου πρακτικώς παλεύουν με τον τρόπο τον ασύλ, μου λέει εντάξει, αλλά και αυτό στην τελική δεν είναι σίγουρο γιατί υπάρχουν τόσες μίξεις, τόσες διαφορετικές μαχητικές ικανότητες και τεχνικές που καμιά φορά μπορεί και το ασύλ ας πούμε, να παλεύει αλλιώς ή το χιντ να παλεύει αλλιώς ή το βραζίλια να παλεύει αλλιώς. Τέλος πάντων είναι αχταρμάς. Και εντάξει, ναι είναι αχταρμάς γιατί όλες οι βασικές φυλές ασύλ έχουν εννοείται αναμειχθεί μεταξύ τους. Αρχικά να πω ότι εντάξει τα ασύλ, όλα αυτά τα μαχητικά πουλιά προέρχονται από το αρχαίο ασύλ της αρχαίας Ινδίας, αυτό ήταν το πρώτο πτηνό που πάλεψε ποτέ και από εκεί και πέρα εννοείται ανά χώρα, ανά περιοχή οι κάτοικοι καλλιεργούσαν τις μαχητικές τους φυλές και κάποιες ναι μπορεί να αναπτύξαν λίγο διαφορετικό σωματότυπο, λίγο διαφορετική τεχνική στη μάχη και πάει λέγοντας. Αλλά εννοείται πως όλα αυτά τα πουλιά συστεγάζονται κάτω από τον μεγάλο και γενικό όρο ασύλ. Του το λέω και αυτό, το είδατε κάποια στιγμή, το γράφω. Του λέω το ασύλ πιο πολύ είναι γενικότητα,
παρά συγκεκριμένος όρος. Δηλαδή δεν χαρακτηρίζει μία ράτσα απαραίτητα το ασύλ, χαρακτηρίζει εννοείται όλες τις μαχητικές φυλές κοτόπουλων. Ακόμα και τα ασυλόμορφα, το λέει μέσα του η λέξη ασυλόμορφα. Πρακτικώς ακόμα και αυτά τα υποπαράγοντα συστεγάζονται κατά κάποιο τρόπο κάτω από την ορολογία του ασύλ, αλλά είναι πολύ πιο μακριά σε συγγένεια, να το πούμε, και μορφολογία από το γνήσιο-γνήσιο ασύλ το μαχητικό. Λοιπόν, υπάρχει καμία διαφορά σε όλα αυτά? Είναι όντως διαφορετικό, ας πούμε, το Malay, το Brazilian, το Hind και οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκεί έξω? Είναι όντως άλλη ράτσα? Είναι άλλο ζώο? Όχι, εννοείται πως όχι. Φωτογραφίες και αυτά δεν θα σας βάλω να συγκρίνετε, γιατί το έχω κάνει στο βίντεο με το διάγραμμα των φυλών των ασύλ, τα συγγενικά και όλα αυτά που είπα, το βίντεο το έχω κάτω στο σύνδεσμο. Εκεί έχω παραδείγματα με φωτογραφίες από υποτιθέμενες φυλές και διαφορετικά όλα αυτά. Και τα πουλιά είναι πρακτικώς ολόιδια σχεδόν. Απλώς διαφέρει λίγο η μούρ τους, ίσως λίγο να διαφέρει το τίναγμα της ουράς, γιατί με κάπως είπα βγάζουν ένα τίναγματάκι στην ουρά που εμένα δεν μου αρέσει. Άλλα μπορεί να έχουν πιο μικρά μάτια, άλλα πιο σουβλερή μύτη, άλλα πιο πολλά κιλά, άλλα πιο λίγα. Αλλά τα μαχητικά πουλιά είναι όλα ασύλ. Τώρα για το εξωτερικό, δεν ξέρω η αλήθεια είναι τι παίζει με τα ονόματα και όλα αυτά, γιατί όπως έχω πει, και δυστυχώς είναι αυτή η αλήθεια, τα ασύλ δεν έχουν ψαχτεί πολύ, ακόμα και από τους ίδιους τους δημιουργούς στην Ανατολή, στην Ασία εκεί πέρα. Δηλαδή κάποιος μπορεί στο εξωτερικό να έχει την ίδια λογική, ας πούμε, να σου πει ότι το Μαλαισιανό είναι Μαλαισιανό σκέτο. Να μην βάλει Μαλαισιανό ασύλ, να μην το βάλει το ασύλ που είναι απαραίτητο να μπει δίπλα στο όνομα, είναι σαν το επώνυμό του. Μαλαισιανό ασύλ, Χίντα ασύλ, Μπραζίλιαν ασύλ, Μαλέ και οτιδήποτε υπάρχει. Που για μένα δεν έχουν και καμία σημασία, όλα ασύλ είναι φυσικά. Δηλαδή είναι στο εξωτερικό, δεν ξέρω όμως εκεί τι γίνεται στην τελική. Μπορεί κάποιο να σου πει το Brazilian είναι σκέτο Brazilian ή το Hint σκέτο Hint. Να μην βάλει δίπλα το απαραίτητο ασύλ, όπως έλεγα, που είναι το επώνυμό του πρακτικός. Αλλά εννοείται πως δίπλα από όλες αυτές τις φύλες μπαίνει δίπλα το ασύλ, σαν επώνυμο. Είναι απαραίτητο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν ξέρω και από αυτό το διάλογο που έλεγα με τον άνθρωπο αυτόν. Δεν ξέρω τι τα θεωρεί τα άλλα. Μαχητές τα θεωρεί σίγουρα, αλλά μάλλον δεν τα θεωρεί ότι είναι ασύλ. Ότι έχουν συγγένεια, ενώ φαίνεται από χιλιόμετρα ότι είναι το ίδιο πουλί. Απλώς με τον καιρό, επειδή έχει πάει σε άλλες χώρες, άλλες περιοχές, όπως είπαμε, επιλεκτική αναπαραγωγή, έχουν υπερισχύσει και δημιουργηθεί ίσως κάποια χαρακτηριστικά που διαφέρουν ελαφρώς από το γνήσιο ασύλ το αρχαίο. Και εννοείται θα γίνει αυτό. 4.000 χρόνων ράτσα είναι. Φυσικά και θα αλλάξει ένα περιοχή και ένα χώρα. Δεν θα μείνει ίδιο. Αλλά ναι, έτσι όπως το έλεγε ο τύπος αυτός, από τα λεγόμενα τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα. Ότι άλλο πράγμα είναι το ασύλ, σύμφωνα με αυτόν εννοείται πάντα. Άλλο είναι το οτιδήποτε άλλο μαχητικό. Άλλο με το βραζιλιάνικο που μου το έδειχνα, νομίζω, σαν παράδειγμα αρκετές φορές. Επειδή έχει τα υποτιθέμενα βραζιλιάνικα, τα οποία όμως δεν έχουν καμία σχέση με το ασύλ. Είναι, ξέρω εγώ, από άλλο πλανήτη, δεν συγκρίνονται, τι να πω. Αλλά όχι, εννοείται πως είναι το ίδιο πράγμα. Να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα, έτσι λίγο πιο απλό. Είναι πιο καθημερινά ζώα. Ας πούμε σκυλιά. Υπάρχουν, ας πούμε, από bulldog, το κλασικό bulldog, να το αυτό, και το γαλλικό αυτό. Είναι σαν να μου λέει κάποιος, ας πούμε, το γαλλικό δεν είναι bulldog, είναι σκέτο γαλλικό. Ή πάμε στην φυλή των bully. Το πιο γνωστό από όλα αυτά είναι το pitbull. Είναι όμως να μου λέει κάποιος άλλο ότι το bull terrier δεν είναι bully breed, είναι άλλο. Δεν έχει σχέση με τα bullies. Επειδή ξέρω εγώ, επειδή έχει μέσα τη λέξη terrier. Δηλαδή, με την ίδια λογική γίνεται και αυτή η κουβέντα με τα ασύλ. Μου λέει ο άλλος είναι βραζιλιάνικο. Δεν έχει σχέση, είναι άλλο πράγμα. Ένα εννοείται πως δίπλα το Brazil μπαίνει και το ασύλ. Brazil ασύλ. Δεν ξέρω. Περίεργο, δεν πάω να καταλάβω. Πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να μην μπορεί να δει τα αυτονόητα μέσα στη ράτσα που εκτρέφει? Και όπως έγραφε αυτός, ασχολείται και 40 κάτι χρόνια με αυτά. Να μου πεις τώρα και στην Ινδία ασχολούνται όχι 40 κάτι. 4.000 και κάτι χρόνια και ακόμα την επιστήμη πίσω από αυτά τα ζώα δεν την έχουν βγάλει και ούτε θα τη βγάλουν, μου φαίνεται. Το έχω πει πολλές φορές βέβαια, τα ασύλ είναι ενιγματικά και περίεργα πουλιά και λίγοι μπορούν να κατανοήσουν και να τα δουν σαν επιστήμη. Οι πιο πολλοί τα βλέπουν για μάχη. Να και αυτός που κουβέντιαζα πρακτικός, σαν μαχητικά πλάσματα τα βλέπει. Λέει το ένα παλεύει έτσι, το άλλο παλεύει αλλιώς, οπότε είναι διαφορετική ράτσα το ένα με το άλλο, δεν συγκρίνονται. Και να του λέω εγώ ότι όλα αυτά συστεγάζονται κάτω από τη λέξη ασύλ,
Δεν καταλαβαίνουμε, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, όπως είπα, ο τύπος δεν είχε και πολύ, προς σχεδόν καθόλου θα έλεγα, επιθετική διάθεση, οπότε δεν θα μπω στον κόπο να ασχοληθώ πιο πολύ. Έδινε δηλαδή το βίντεο αυτό αφιερωμένο σε αυτό να του κάνουμε επίθεση ή οτιδήποτε. Του ότι χαρίζομαι λόγω καλής συμπεριφοράς. Απλώς η έμπνευσή μου για το βίντεο ήταν αυτή, ότι για τόσο μικρά και ψηλοπράγματα μπορεί ο κόσμος να παρεξηγηθεί ή να χαλαστεί. Αλλά τώρα τι να πεις, έτσι είναι ο κόσμος. Λοιπόν, το ασύλ, να τα ξαναπούμε. Είναι μια αρχαία ράτσα, δημιουργήθηκε πριν 4.000 χρόνια στην αρχαία Ινδία με σκοπό να παλεύει. Οποιαδήποτε φυλή μέσα της έχει τα χαρακτηριστικά του μαχητή, του σώματος, της συμπεριφοράς, αυτά που λέγαμε στο τελευταίο βίντεο κατά κανόνα με το πρότυπο ράτσα σε χαρακτήρα και εμφάνιση κατά βάση. Όποια λοιπόν από αυτές τις φυλές έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ψηλό, ίσιο σώμα, μαχητική διάθεση, ρίχνει ξύλο, μπουνιές, κλωτσιές και όλα αυτά τέλος πάντων, είναι ασύλ, κανονικός μαχητής ασύλ. Άμα είναι τώρα κάποια, να το πούμε, παρακλάδια, είτε από Βραζιλία, είτε από Τουρκία, είτε από Πακιστάν, είτε από ποιος ξέρει πού αλλού τα εκτρέφουν, δεν έχει καμία σημασία. Θες να το ονομάσεις λίγο πιο τοπικά, να το πούμε, όπως το Μπραζίλ, το Βραζιλιάνικο δηλαδή. Πες το Βραζιλιάνικο. Αλλά εννοείται πως πακέτο πάει δίπλα το ασύλ. Βραζιλιάνικο ασύλ. Δηλαδή δεν αλλάζει ούτε καταγωγή, ούτε ριζικό το πουλί, επειδή μπορεί να εκτρέφεται μια υποκατηγορία τους, να το πούμε έτσι, στη Βραζιλία για 2-3 αιώνες. Εκεί είναι με επιλεκτικές αναπαραγωγές, όπως είπα, σίγουρα μπορεί να αλλάξει λίγο η μούρη του, λίγο τα κιλά του, λίγο κάτι. Αλλά άμα τηρεί τη βασική συνταγή και μορφολογία του ασύλ, παραμένει ασύλ. Αλλιώς, αν αλλάξει πολύ, μπαίνει στα ασυλόμορφα. Που ακόμα και αυτά το λέει το όνομά τους. Έχουν μέσα ασύλ, συστεγάζονται και αυτά ακόμα υπό την ίδια ορολογία του ασύλ πάνω κάτω. Αλλά άμα μιλάμε για κανονικό μαχητικό πτηνό, είναι ασύλ. Δεν μπορεί να το πει κάτι άλλο ότι δεν είναι ασύλ. Δεν μπορεί να το πει σκέτο βραζιλιάνικο, σκέτο χιντ και σκέτο οτιδήποτε άλλο έχω δώσει τόση ώρα σε παράδειγμα από άλλες φυλές ασύλ. Όλα είναι ασύλ, όπως έλεγα και σε αυτόν τον τύπο που μιλάγαμε. Δεν έχει σημασία σε ποια χώρα έχει εκτραφεί αυτό το παρακλάδι. Σημασία έχει ποια είναι η ρίζα τους. Όλα λοιπόν είναι ασύλ, δεν αλλάζει κάτι. Ακόμα και οι μίξεις, εννοείται, είναι ασύλ. Τι πάρει σε ένα πουλί που εκτρέφεται για 500 χρόνια, ξέρω, στο Πακιστάν και ένα άλλο που εκτρέφεται για 500 χρόνια στην Ταϊλάνδη. Άμα και τα δύο αυτά πουλιά έχουν τη ρίζα τους στο αληθινό ασύλ, είναι και τα δύο ασύλ, και αν ζευγαρώσεις είναι πάλι ασύλ. Δεν πρόκειται να βγάλεις κάτι καινούριο με την κυριολεκτική έννοια. Ναι, αυτά τα πουλιά έδωσα σαν παράδειγμα ότι εκτρέφονται στο Πακιστάν και στην Ταϊλάνδη για 500 χρόνια, δηλαδή μισό αιώνα. Ναι, σίγουρα έχουν διαφοροποιηθεί λίγο και το καθένα μπορεί να έχει τα δικά του χαρακτηριστικά στο σώμα και στη μάχη. Και ναι, το παιδί του θα έχει ένα δικό του σωματότυπο πάνω κάτω και έναν δικό του τρόπο μάχης. Αυτό όμως το κάνει απαραίτητα μια νέα ράτσα που είναι 100% πρωτότυπη και wow, μαγικό, να σου δώσουμε βραβείο? Όχι, δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε κάτι που πρέπει να πετάμε τη σκούφια μας και να χτυπιόμαστε σαν μουρλί. Είναι απλώς ένα ακόμα ασύλ μέσα στη λίστα των ασύλ. Των γνήσιων ασύλ, λέω τώρα, των πραγματικών, των μαχητικών. Δεν αλλάζει όμως κάτι. Η ουσία είναι ίδια. Η ρίζα και το αίμα δεν αλλάζουν. Άμα το πουλί τηρεί τα χαρακτηριστικά του, είναι ασύλ, τέλος. Δεν πάει να έχει γεννηθεί και στη Βραζιλία, στην Αγγλία, στην Αυστραλία, στην Ελλάδα. Είναι ασύλ. Με αυτή τη λογική θα μπορούσα εγώ, ας πούμε, τα δικά μου που εκτρέφω να τα λέω ελληνικά ασύλ, επειδή ξέρω εγώ τα εκτρέφω στην Ελλάδα. Ή μάλλον όχι να τα λέω ελληνικά ασύλ, να τα λέω σκέτο ελληνικά, με τη λογική των άλλων που λένε είναι σκέτο βραζιλιάνικο, είναι σκέτο οτιδήποτε. Θα μπορούσα λοιπόν εγώ με αυτή τη λογική να λέω εγώ έχω ελληνικά μαχητικά. Αυτό. Αλλά σκεφτείτε το πόσο κενό και χαζό ακούγεται. Τι πάει να πει ελληνικά μαχητικά? Δεν ξέρω, είναι σαν το σκέτο βραζιλιάνικο. Βραζιλιάνικο μαχητικό. Τι σημαίνει αυτό? Είναι όνομα ράτσας αυτό? Όχι, αυτό απλώς δίνει την καταγωγή του. Γι' αυτό και λέω ότι δεν έχει κάποια λογική να ονομάζουμε τα πράγματα και τα ζώα με βάση τη χώρα που γεννιούνται. Σκοπός είναι η ουσία. Πού κρατάει η ρίζα τους, ποια είναι η ρίζα τους, ποιο είναι το πραγματικό όνομα που καλύπτει την κατηγορία αυτών των ζώων. Λοιπόν, η πραγματική κατηγορία είναι το ασύλ, όπως είπαμε. Πρόγονος όλων αυτών των πουλιών που λέω τόση ώρα, όλα τα καλά μαχητικά πτηνά που τηρούν τους σωματότυπους, τη συμπεριφορά και όλα αυτά, συστεγάζονται κάτω από το μεγάλο όρο ασύλ.
Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Και εννοείται δεν μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό είναι, ξέρω, π.χ. βραζιλιάνικο, ταϊλανδέζικο, τουρκικό ή οτιδήποτε και να κλείσει εκεί πέρα, χωρίς να πει δίπλα ασύλ. Αυτό είναι απλώς μεγάλο λάθος. Αλλά δυστυχώς αυτά τα πουλιά, όπως είπα και ξαναπώ, δεν έχουν μελετηθεί καθόλου, ακόμα και από αυτούς που τα έχουν φτιάξει. Οπότε, τι περιμένουμε κι εμείς. Εγώ, πάντως, όσο υπάρχω σε αυτόν τον κόσμο και ασχολούμαι με αυτά τα ζώα, θα προσπαθώ να βγάζω στο φως τις αλήθειες, τα ψέματα, τις ανακρίβειες, τις ακρίβειες και οτιδήποτε υπάρχει γύρω από αυτά. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Δεν νομίζω να είναι και πολύ μεγάλο. Μαζί με το μοντάζ δεν θα βγει και τεράστιο. Απλώς είναι ένα μικρό τυπικό θέμα που πιστεύω έπρεπε να αναλύσω. Εφόσον υπάρχουν άτομα από εκεί έξω, όπως βλέπω, που μπερδεύονται μάλλον ή πιστεύουν λάθος πράγματα για τις ονομασίες, καταγωγές και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.